Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο Strand & Deep. Είναι ήδη νύχτα και ο παίχτης μας πεινάει, διψάει και είναι έτοιμος για ύπνο. Λοιπόν, καθίστε και σκέφτηκα λίγο το σε ποιο νησί πρέπει να μείνουμε. Πρέπει να μείνουμε σε αυτό, πρέπει να μείνουμε στο αρχικό μας που είναι πιο μικρό. Και κατέληξα στο ότι πώς θα κουβαλήσω όλα αυτά τα πράγματα στο άλλο νησί. Και επίσης, μήπως είναι πιο εύκολο να πάρω τα πράγματα που έχω από το άλλο νησί και να τα φέρω εδώ πέρα. Και γιατί να το κάνω αυτό? Γιατί αυτό το νησί έχει κάβουρες. Ναι, κάβουρες. Και οι κάβουρες είναι ότι πρέπει. Νάτος. Για φαγητό. Νομίζω πως επειδή το άλλο νησί δεν έχει κάβουρες, κάποια στιγμή μπορεί να ξεμείνουμε από φαγητό, έτσι. Μήπως να είναι καλύτερο να κάνουμε εδώ πέρα το όλο σκηνικό. Να φτιάξουμε ένα σπιτάκι κάπου εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Και να εξερευνούμε τα διπλανά νησιά μας, άμα χρειάζεται. Νομίζω συμφωνείτε. Και γι' αυτό το λόγο θα πατήσω να κοιμηθώ. Λοιπόν, για να δούμε. Ξύπνησα στη μέση της νύχτας. Γιατί ξεκουράστηκε ο παίχτης μου. Αχα, άρα δεν μπορώ να κάνω skip τη νύχτα για πάντα. Οκ, πιάνουμε δουλειά. Δεν μπορούμε να χάνουμε και άλλο χρόνο. Έτσι πως είμαστε εδώ πέρα, πρέπει να φτιάξουμε καταρχήν ένα crude hammer. Τι είναι αυτό, θα μου πεις τώρα? Το crude hammer είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Με το hammer στην ουσία μπορείς να φτιάξεις κτίρια, σχεδίες και τι άλλο. Αυτά κυρίως. Θέλετε κι άλλο? Δεν νομίζω. Λοιπόν, ας πούμε ότι θα φτιάξουμε σχεδία. Για σχεδία μπορούμε να φτιάξουμε, λέει, σχεδία από bogey ball ή από λάστιχα. Θέλει δύο λάστιχα και ένα lashing. Ξέρετε κάτι, λέω να αφήσω τα πράγματα κάτω που έχω εδώ πέρα. Όπως τις μασέτες, το stick, το spear το θέλω, το μαχαίρι θα το πετάξω. Τα κρέατα θα τα κρατήσω πάνω μου. Ωραία. Και όσο είναι νύχτα, επειδή δεν βλέπετε κι εσείς καλά, αυτό το πράγμα θέλω πάρα πολύ να το σκοτώσω, το γουρνάκι. Θέλω να δω τι γίνεται. Δεν γίνεται να μην σκοτώνεται. Το κυνηγάω και εκτός κάμερας και δεν μπορώ να το σκοτώσω με τίποτα. Μάλλον είμαι λίγο αχριστούλης. Λοιπόν, εκείνο το άλλο μας νησί. Τι λέτε να πάμε να πάρουμε ό,τι πράγματα... Μισό λεπτό. Έχουμε χώρο να μαζέψουμε όλα αυτά? Έχουμε χώρο. Βασικά, ξέρετε κάτι, θα αφήσω το hammer πίσω. Να πάρω μαζί μου μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Να κόψουμε κάποια δέντρα στο άλλο νησί και να τα φέρουμε εδώ πέρα. Ξέρω εγώ, να έχουμε υλικά για να χτίσουμε πράγματα. Αυτό είναι το σχέδιό μου τώρα και δεν ξέρω αν θα πετύχει. Αν θα μας βοηθήσει. Και το spear το κρατάμε. Μην μας επιτύχει κανένας καρχαρίας. Ξημερώνει εντωμεταξύ. Άρα θα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Διψάμε. Λοιπόν, θα πιούμε τις καρύδες από το άλλο νησί. Για πάμε. Ωραία, καλημερίζω κιόλας, μιας και βγήκε ο ήλιος. Θα κάνουμε ένα μεγάλο ταξιδάκι και επιστρέφω. Ελπίζω να μην έχουμε περιπέτειες στη θάλασσα, γιατί όπως ξέρετε, λογικά θα τελειώσει εδώ το gameplay. Γιατί δεν νομίζω να νικήσω καρχαρία από αυτή τη σχεδιούλα τη μικρή. Λοιπόν, τα λέμε όταν φτάσω στο νησί, δεν είναι πολύ μακριά. Πλησιάζουμε στο νησί. Βλέπετε, έχει πιάσει κακοκαιρία. Ταξιδεύω όλη την ώρα με βροχή. Έχουν βραχεί τα μαλλιά μου και κρυώνω. Βασικά, όχι, αυτό δεν ισχύει, παιδιά. Είναι το παιχνίδι, έτσι. Είναι ένας ρόλος. Λοιπόν, και έχει κάποια κυματάκια, όπως βλέπετε. Ταρακουνάει το πράγμα. Και ανυπομονώ να δω τι θα συναντήσω στο πράγμα που υποτίθεται μαζεύει νερό. Το νησί αυτό μου αρέσει πάρα πολύ από την άποψη ότι έχει πολλά δέντρα, ενώ το άλλο έχει βράχους. Αλλά δεν έχει ζωή πάνω. Δεν έχει ούτε γουρούνια. Δεν έχει τίποτα. Λοιπόν. Πηδάω εδώ πέρα. Ούτε καβούργια έχει ούτε τίποτα. Βέβαια έχει πάρα πολλά πραγματάκια για lashings εδώ πέρα. Palm trees. Τα οποία ίσως να μαζέψουμε πριν φύγουμε. Όπα, αυτό έχει γεμίσει, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, παίρνω αυτό το κουβά. Διψάω πάρα πολύ. Άρα θα πιω όσο νερό γίνεται. Από αυτό το κουβά. Μου δίνει άλλο. Πόσο είχε αυτός ο κουβάς? Χόρτασα. Δεν θέλω άλλο νερό. Για να δω λίγο τώρα πώς λειτουργεί. Πήραμε τον κουβά.
Οπ, αδειάσαμε. Αδειάζουμε τα... στον κουβά. Ωραία, γεμίσαμε τον κουβά με νερό, όντως φαίνεται μπλε. Κοιτάξτε κάτω-κάτω, φαίνεται. Τώρα πώς μπορώ να τα αφήσω εγώ... Να το. Χωρίς να χυθεί. Ωραία, έτσι λειτουργεί αυτό. Βέβαια... δεν ξέρω αν μπορώ να το σπάσω. Μισό λεπτό να δοκιμάσω, γιατί θέλω να φύγω στο άλλο νησί, έτσι. Σπάει, αλλά... αλλά τα κακά νέα είναι ότι δεν υπάρχει να μου δώσει τελικά πίσω. Οκ, το βρήκαμε γι' αυτό. Δεν είναι τόσο ξενέρα. Έτσι κι αλλιώς θέλω να αλλάξω μέρος. Ωραία, τι θα πάρω μαζί μου. Εννοείται... πρέπει να πάρουμε... θα κάνουμε κάτι διεργασίες. Καταρχήν χρειαζόμαστε lashings πολλά. Άρα παίρνουμε το... αυτό και αρχίζουμε να σπάμε όλα τα φυλαράκια. Θα μαζέψουμε φύλλα από κάτω. Να ξέρετε ότι αυτό το κάνω γιατί σύντομα φτιάχνουμε σχεδία. Έτσι, καλά ακούσατε. Σχεδία, ίσως να πηγαίνει πιο γρήγορα από ό,τι αυτή που έχουμε εδώ, η σακαράκα. Μια σχεδία. Και θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε σπίτι και θα έχουμε όλες τις ανέσεις στο άλλο νησί. Και από το άλλο νησί μετά θα κάνουμε εξερευνήσεις σε υπόλοιπα νησιά να δούμε τι θα γίνει. Τι μπορούμε να συναντήσουμε. Λοιπόν, παίρνω εγώ όλα αυτά τα φύλλα από κάτω, γιατί μάλλον δεν θα ξανάρθω εδώ πέρα. Τέλεια. Ευχαριστούμε για τα φύλλα στο παιχνίδι. Πόσα έχουμε, 8 φύλλα. Είναι πολλά. Μαζεύω κι άλλα, πήγε παραπάνω, οκ. Okay. Θα μαζέψω τα πάντα, ό,τι έχει εδώ πέρα. Γιατί χρειαζόμαστε τα lashings, ο potato plant και palm tree. Αυτό το potato plant, άμα το καταστρέψω, μου δίνει τίποτα. Μια πατάτα. Πατάτα. Μπορούμε να τη φυτέψουμε ίσως την πατάτα. Μήπως πρέπει να την κρατήσουμε. Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά να την κρατήσω. Εδώ υπάρχει γιούκα. Ωραία, και μαζεύουμε τα φύλλα της από κάτω. Οκ. Okay. Και ανοίγουμε το μενού. Πηγαίνουμε στο building και πάμε στα crafting βασικά. Και πάμε στα lashings. Θα φτιάχνουμε lashings γιατί ίσως να βοηθάει πιο πολύ. Έχουμε άλλο, δεν έχουμε. Ωραία. Πόσο τέτοιο μπορώ να έχω πάνω μου. Πόσο κρατάει. Ένα στα τέσσερα εδώ πέρα. Οκ, okay, πετάμε και αυτό το φύλλο κάτω, δεν πειράζει. Τέσσερα lashings είναι αρκετά. Μένει κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Να κάνω μια εξερεύνηση λίγο. Εδώ πέρα υπάρχει κάτι. Όχι, δεν υπάρχει. Και επίσης υπάρχουν ψάρια. Δεν ξέρω αν μπορείς να τα φας. Αν μπορώ να τα ψαρέψω. Θα ήθελα πολύ. Α, θυμήθηκα ότι... α. Πολλοί μου λέτε ότι τα πόδια μου φαίνονται τραυματισμένα στο παιχνίδι. Τσίμπα το τόπο. Δεν το τσιμπάει. Είναι χαζομένο, δεν ξέρω. Κανονικά θα πρέπει να το τσιμπάω. Το έχω ξαναδεί σε άλλο YouTuber. Αλλά δεν βλέπω κάτι να γίνεται. Ωραία, καρύδες έχουμε πολλές. Λοιπόν, έλεγα τα πόδια, βλέπετε ότι είναι τραυματισμένα. Έτσι είναι το παιχνίδι, παιδιά. Εγώ δεν έχω κάνει. Βλέπετε εδώ πέρα είναι το health μας, είναι αριστερά-αριστερά. Δεν έχει πέσει το health, άρα είμαστε μια χαρά. Θα δείτε ότι άμα τραυματιστούμε το χέρι μας, δεν θα είναι έτσι όπως είναι τώρα, θα είναι κόκκινο. Λοιπόν, παίρνουμε τα lashings. Πρέπει να πάρουμε τους κουβάδες. Ωραία. Τρεις κουβάδες. Και μπορούμε να φάμε, ναι. Όχι, έχουν χαλάσει αυτά. Είναι spoiled λέει. Θα ξεράσουμε να τα φάμε, γι' αυτό τα πετάμε. Δεν τα θέλουμε. Είναι όλα spoiled. Ναι. Πρέπει να φάμε φρέσκες καρύδες, από ό,τι φαίνεται. Διψάμε. Άρα θα χρησιμοποιήσω μόνο μία. Παίρνω την καρύδα. Το κλασικό, πίνουμε και ξεδιψάσαμε, την πετάμε κάτω και μετά με το τσεκούρι τις πάμε στα δύο. Χαλάσαν οι καρύδες, έτσι, άρα δεν πρέπει να τις ανοίγουμε και να τις παρατάμε. Είναι καλό να το ξέρουμε αυτό, για την επόμενη φορά. Φάγαμε, κάτι έχει γίνει εδώ πέρα, κομπλέ. Τώρα κρίμα, έχουμε φτιάξει τόσα πραγματάκια εδώ, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Θα πάρουμε μαζί μας τα tarps. Που νομίζετε ότι είναι άχρηστα, αλλά στην ουσία βοηθάνε όντως. Τι άλλο. Θα πάρουμε κάποια ξύλα. Θα βάλουμε και στη σχεδία πάνω πράγματα, έτσι να μην νομίζετε. Δεν θα τα έχω όλα πάνω μου. Τα ξύλα μην πάνε χαμένα. Και
πάμε λίγο στο Raft που το έχω αφήσει. Ουχ, πολύ δουλειά παιδιά, πολύ δουλειά. Θα αφήσουμε στο Raft τα tarps. Όχι αυτό. Τέλος πάντων, τα tarps. Κοιτάξτε να πήρε το τσεκούρι από κάτω. Πετάει το τσεκούρι χωρίς να θέλω. Πετάει το άλλο tarp έξω από το τέτοιο. Μας δουλεύει το παιχνίδι. Ωραία, αφήσαμε και το tarp. Sticks. Μας χτύπησε κάτι. Α, όχι, εγώ πάω να πέσω. Τα αφήνω πάνω εδώ όλα αυτά τα ξύλα. Ελπίζω να μην βουλιάξουμε, έτσι. Φαίνεται πολύ ασφαλές. Μπορεί να κάνω βλακίες, έτσι. Δεν ξέρω, θα το δοκιμάσουμε. Ό,τι είναι να πέσει, ας πέσει. Γεια σου, Κλάρε. Θα πάρουμε μαζί μας καρύδες. Καρύδες είναι το φαγητό μας και το νερό μας. Δεν γίνεται να τα αφήσουμε πίσω. Και θέλουμε... και πέτρες. Παίρνουμε και τις πέτρες. Δεν μπορώ να πάρω άλλα πράγματα. Οκ. Okay. Νομίζω πήραμε αρκετά πράγματα και θα μπορέσουμε να χτίσουμε πράγματα. Ελπίζω να μπορέσω να κουβαλήσω όλα αυτά που φόρτωσα τη σχεδία μου στο νησί το καινούριο. Για να κάνουμε μια δοκιμή. Λοιπόν, προχωράω. Φαινόμαστε έτοιμοι να βουλιάξουμε. Παρ' όλα αυτά δεν έχει πέσει τίποτα πίσω. Αν και αυτά εδώ είναι έτοιμα. Οκ. Okay. Συνεχίζω εγώ να πηγαίνω. Να δούμε αν θα γίνει κάποιο πρόβλημα. Ψιλοκουνιούνται. Εντάξει, να πέσουν και 2-3. Αν πέσουν δεν έγινε και κάτι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Και θα τα πούμε όταν φτάσουμε στο νησί. Πολύ ταξίδι πέφτει σε αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, φτάνουμε, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Πηγαίνει πάρα, γουνάει πάρα πολύ και πηγαίνει σχεδόν με σούζα το raft. Έχουν μαζευτεί όλα τα ξύλα εδώ πίσω. Αλλά παρόλα αυτά φτάνουμε, νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν νομίζω να πέσουμε τώρα. Τώρα σχεδόν φαίνεται το νησί. Και τα σχέδιά μου είναι, φτιάχνουμε γρήγορα κάτι για να πίνουμε νερό. Φτιάχνουμε σούβλα στο campfire όπως κάναμε στο προηγούμενο νησί. Ίσως φτιάξουμε σχεδία και μετά το σπίτι μας ή έστω την αρχή του σπιτιού. Γενικότερα έχει δουλίτσες να κάνουμε, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μέχρι να έρθουν να μας σώσουν. Α, εντάξει, πολλοί με ρωτάτε στα σχόλια αν υπάρχει τρόπος να σωθούμε στο παιχνίδι. Όχι, είμαστε για πάντα ναυαγοί. Ούτε περνάνε πλοία να μας σώσουν, ούτε υπάρχει κάπου ξηρά λιμάνι και δεν ξέρω και εγώ τι. Είμαστε καταδικασμένοι να πηγαίνουμε από νησί σε νησί για πάντα. Όπως ο ναυαγός στην τηλεόραση, δεν φεύγουμε. Δεν πάμε πουθενά. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ πέρα. Ωραία. Εννοείται πως θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε και άλλα νησιά, έτσι. Δεν θα είναι πάντα αυτό το πράγμα μεταξύ αυτών των δύο νησιών που πήγα ως τώρα. Το θετικό είναι ότι επιτέλους φτάσαμε εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ τι υπάρχει. Έχουμε φέρει όλα αυτά τα πράγματα από το άλλο νησί. Και... θα φέρω και αυτό το κούτσουρο εδώ κοντά. Ωραία, μπορώ και τρέχω να κουβαλάω κούτσουρα. Να το έχουμε κοντά στη βάση μας. Ωραία, το φέραμε. Και καρύδες, οι οποίες δεν έχουν λήξει, ε. Okay, πετάμε κάτω αυτό γιατί δεν μας αφήνει το παιχνίδι να κάνουμε κάτι. Πετάμε κάτω καρύδες, οι οποίες θα τσουλήσουν προς κάθε κατεύθυνση, όπως κάνει πάντα. Και μπορούμε να φάμε αυτές τις καρύδες, γιατί ο παίκτης πεινάει. Πάρτο και πάρτο. Ναι. Όπα, δεν θέλω αυτή. Τέλος πάντων. Και σπάμε και αυτή εδώ. Έλα. Τέλεια. Πέτα την καλή κάτω. Μην τσουλήσεις. Τέλεια. Καρύδες. Πεινάμε έτσι, καλά θυμάμαι. Ναι. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Τέλεια. Και ούτε διψάμε, ούτε πεινάμε, ούτε τίποτα. Πάμε να φέρουμε τα πράγματα που έχει σχέδια πάνω, αφήνοντας την πατάτα στο πάτωμα. Λέτε να χαλάσει. Δεν ξέρω. Αφήνουμε τα lasting στο πάτωμα. Και τις πέτρες. Δεν ξέρω αν έχει chest, αλλά δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς όλη η παραλία δικιά μας είναι, δεν μας ενοχλεί κανένας. Τι κάνω, πετάω. Ήτανε 3. Και βλέπω μόνο 2. Πού είναι το άλλο?
Πού το πήγες παιχνίδι? Είναι, τα buckets είναι τα πιο σημαντικά και το παιχνίδι που κάθεται και με τα χάνει. Πού είναι το bucket μου, παιχνίδι? Έχω και άλλα δύο από την προηγούμενη φορά, αλλά χάσαμε ένα bucket. Κάπου εκτοξεύτηκε λογικά με κάποιο είδους σοβαρό bug. Τέλος πάντων, θα το δούμε στην πορεία. Πάμε τώρα στην σχεδία μας. Σχεδία. Για να... Να δω και το γουρούνι. Για να πάρουμε όλα αυτά τα ξύλα από εδώ μέσα. Πάρτα όλα, πάρτα. Δεν χάσαμε τίποτα στη διαδρομή του μεταξύ, έτσι όλα πήγανε κομπλέ. Οκ, τα μαζέψαμε όλα. Άπειρα πράγματα. Θα γίνουμε πλούσιοι σε αυτό το νησί. Πλούσιοι από ξύλα και πέτρες. Α, να έχει το μπάκετ, το βρήκα. Τι νόμιζε, θα το είχανε έτσι απλά? Εγώ πάντως έτσι νόμιζα, ότι θα το είχανε έτσι απλά. Σημασία έχει ότι το βρήκαμε. Μπορούμε να το αφήσουμε εδώ που έπρεπε. Τέλεια. Ξύλα, το αφήσουμε όλα εδώ πέρα. Με τα μαχαίρια μας. Ωραία. Αφήσαμε τα πάντα. Υπάρχουν και tarps να τα αφήσουμε εδώ. Και νομίζω είμαστε κομπλέ. Η φωτιά είναι αυτή εδώ, είναι άδεια. Συγγνώμη, και πάω να πάρω κάποια ξύλα τώρα. Για να γεμίσουμε τη φωτιά. Έχουμε άλλο ξύλο. Γέμισε υποτίθεται τη φωτιά. Ας πάρω δύο ξύλα ακόμα να είμαι σίγουρος ότι δεν θέλει άλλο. Νομίζω γέμισε η φωτιά. Τζάμπα ασχολιόμαστε. Πάμε εδώ πέρα. Structures. Και πρέπει να φτιάξουμε campfire με τρεις πέτρες. Τι μας εμποδίζει πάλι? Κάτι είναι στο δρόμο μας και μας εμποδίζει. Ας πάρουμε τα sticks μακριά. Άμα είναι το shelter θα αυτοκτονήσουμε, γιατί έχουμε κάνει λάθος. Τα έχουμε βάλει πάρα πολύ κοντά. Please, φτιάξ' το. Κάτι είναι στο δρόμο. Μήπως είναι αυτό εδώ, το παίρνω μακριά. Please, μην με κάνεις να διαλύσω το shelter. Όχι, είναι αυτό όπως το περίμενα. Λοιπόν, πατάμε το εψιλον, κάνουμε ένα save και το σπάμε. Τι να κάνουμε, μας αναγκάζει το παιχνίδι, παιδιά. Δεν θα έχουμε καταφύγιο. Μήπως τώρα μπορούμε? Καλά, αν τώρα και πάλι δεν με αφήσεις. Α, όχι, εντάξει, το κάναμε. Το κάναμε και fire speed. Το κάναμε. Τι άλλο? Πρέπει να φτιάξουμε και ένα solar steel όπως κάναμε και την προηγούμενη φορά. Αν και αυτό φαίνεται πολύ καλύτερο. Water distiller. Για να δούμε. Καταρχήν νυχτώνει και δεν έχουμε καταφύγιο πλέον. Κάτι πρέπει να κάνουμε με καταφύγιο. Θα κόψουμε κανένα δέντρο. Ας κόψω. Να ξεκινήσω τώρα, μα είναι. Μέχρι να σπάσω το δέντρο. Εν τω μεταξύ. Εντάξει, το έσπασα όλο αυτό και νύχτωσε. Εντάξει, μαζεύουμε τις πέτρες από κάτω. Πρέπει να φτιάξουμε καταφύγιο. Δεν νιστάζει ο παίκτης αρκετά, αλλά ίσως τη νύχτα τη βγάλουμε ξύπνη. Μάλλον. Ή έστω την αρχική. Θα περιμένουμε περάσει πολύ ο χρόνος. Τι ώρα είναι? Είναι νωρίς ακόμα. Ροκ. Φέρτο. Νυχτώνει. Δεν ξέρω μήπως μπορούμε να φτιάξουμε και κάποιο. Πώς λέγεται. Τόρτς. Να βλέπουμε πού πηγαίνουμε. Παίρνω κάτω ό,τι ξύλο μπορώ. Δεν βλέπω και πολλά. Νομίζω ότι εσείς βλέπετε. Μήπως ανάψουμε φωτιά. Είναι πιο σωστό να ανάψουμε μία φωτιά. Λοιπόν, κάνουμε το κλασικό κόλπο. Μισό λεπτό. Λίγο ακόμα να τρυπήσω τον αφαλό μου. Έλα. Αυτή η φωτιά αργεί πάρα πολύ. Οκ, έτοιμη φωτιά. Ωραία, κάτι βλέπουμε τώρα. Μπορούμε να φτιάξουμε, τι ήθελα να φτιάξω, θυμίστε μου. Torch. Θέλει cloth. Το οποίο θέλει loom. Τι είναι όλα αυτά? Το loom είναι structure. Loom, ναι.
Και θέλει 4 lashing. Οκ, δεν φτιάχνουμε ακόμα αυτό. Θα φτιάξουμε ένα καταφύγιο. Γιατί δεν έχουμε πλέον. Θα το βάλουμε λίγο πιο μακριά να μην ενοχλεί. Ωραία. Να μπορούμε να κοιμηθούμε όταν χρειαστεί. Τι άλλο έμεινε. Λοιπόν, το loom, να το ξαναδούμε. Χρειαζόμαστε... λέτε να φτιάξω πρώτα ένα solar steel. Ναι. Ίσως να πρέπει. Θέλει πολλά lashings αυτό. Loom θέλει lashings. Πολλά lashings, παιδιά. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Και tanning rank θέλει lashings. Φτιάχνουμε ένα solar steel για αρχή. Το οποίο θα το τοποθετήσουμε... εδώ πέρα. Εδώ. Και θα περιμένουμε το νερό της βροχής. Είχαμε και πριν τέτοιο. Έχουμε και τώρα. Άρα δεν θα έχει μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, είναι βράδυ. Επειδή δεν βλέπετε κι εσείς καλά, δεν θα το συνεχίσω εδώ και θα... Επειδή δεν μπορεί να κοιμηθεί ο παίκτης μου και πάλι θα ξυπνήσει σε βράδυ, θα σας αφήσω κάπου εδώ και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο που θα είναι το πρωί και θα έχουμε περισσότερο χτίσιμο νομίζω. Θα μαζέψουμε κάποια lashings, να φτιάξουμε ό,τι μπορούμε να φτιάξουμε για να βελτιώσουμε τη ζωή μας στο νησί. Ελπίζω η σειρά να σας αρέσει, αφήστε ένα like και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.